Το υπερπολιτελές κουρασγερόπλοιο Sun Princess, που παραδόθηκε μόλις πριν από 15 ημέρες από τα ναυπηγεία του Μονφαλτσόνε της Ιταλίας, κατέπλευσε σήμερα στο λιμάνι της Ούδας, αποβιβάζοντας συνολικά 3.745 επιβάτες. Η σεζόν για την κρουαζιέρα στα Χανιά έχει ήδη αρχίσει με τους καλύτερους Ιωνούς, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως μόνο η εταιρεία Princess έχει προγραμματίσει 10 αφίξεις. Οι προαγγελίες αφίξεων διαμορφώθηκαν μέχρι τώρα σε 152 για το 2024, που αποτελεί υψηλό ρεκόρ για τα Χανιά. Οι 18 από αυτές είναι για το Ενετικό Λιμάνι και οι 134 για το λιμάνι της Ούδας. Το θηριώδες νεότευκτο κρουαζιερόπλοιο Sun Princess, μήκους 345 μέτρων, είναι το μεγαλύτερο που έχει κατασκευαστεί μέχρι τώρα στην Ιταλία. Ταξιδεύει χρησιμοποιώντας καύσιμα LNG, μπορεί να φιλοξενήσει 4.300 επιβάτες και 1.150 άτομα πλήρωμα στα 21 καταστρώματά του, ενώ διαθέτει 2.150 καμπίνες. Το Sun Princess εισάγει ένα νέο συνδυασμό χαρακτηριστικών. Είναι το πρώτο κρουαζιερόπλοιο της γραμμής που έχει σουίτα με ειδικό εστιατόριο, σαλόνι και χώρο ηλιοθεραπείας. Προηγούμενος σταθμός του Sun Princess ήταν η Νάπολη, ενώ επόμενος μετά τα Χανιά είναι το Κουσάντασι. Στους προορισμούς του για το 2024 περιλαμβάνονται η Αθήνα, η Βαρκελόνη και η Ρώμη. Με την κατασκευή του νέου σταθμού επιβατών στο λιμάνι της Ούδας, που σύμφωνα με την τελευταία δήλωση του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα θα είναι έτοιμος το 2026, η Λιμενική Επιτροπή Χανίων εκτιμά ότι θα αναβαθμίσει σημαντικά τα Χανιά ως προορισμό, ενισχύοντας περαιτέρω το ρεύμα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Καταφέραμε να διατηρήσουμε το ποσοστό. Είμαστε σε αυξητικά νούμερα. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, αν σκεφτεί κανείς ότι 150 και 130 χιλιόμετρα ανατολικά μας υπάρχει το Ηράκλειο, που επίσης είναι μεγάλος σταθμός κρουαζιέρας και μάλιστα εκεί είναι και home port. Περίπου 1.000 επιβάτες κρουαζιέρας ξεχύθηκαν χθες και στην πόλη του Ηρακλείου, με το δημοφιλές Celebrity Infinity να δένει νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματίσει στο λιμάνι λόγω των ισχυρών ανέμων. Η αγορά της πόλης αλλά και οι κοντινοί αρχαιολογικοί χώροι αποτέλεσαν σημεία ενδιαφέροντος για τους επιβάτες που τα επισκέφθηκαν, ενώ από το πρωί το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι του με προορισμό νησιά του Αιγαίου.